Στην ουσία του θέματος. Καταρχήν θα πρέπει να διαχωριστεί αν τελικά αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας φιλήσυχος απλός άνθρωπος ή αν τελικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος ο οποίος είχε κάτι στη συμπεριφορά του. Εάν πάμε στην δεύτερη λογική, δηλαδή ότι είχε κάτι στη συμπεριφορά του, τότε όντως κάποιοι τον συνεκάλυπταν. Δηλαδή υπήρχε μια συγκάλυψη στο σχολείο. Αυτό όμως. Αυτό... Μισό λεπτό για να πάω ένα και λεπτό, στο δεύτερο. Ένα λεπτό. Γιατί αυτά όχι μισό λεπτό, γιατί δεν μπορούν να περνάνε έτσι. Άκουσα να λένε όχι, ότι ήταν παράξενος, είχε κάποιες συμπεριφορές κτλ. Κυρία Γεσηγιάννη, μ' ακούτε? Ακούω. Αυτό το θεωρώ λίγο συντηρητικό, ξένοι. Τώρα είναι δικηγόρος. Αυτούς ακούγαμε και παρακολουθούσαμε. Δεν ακούσατε όμως το δεύτερο σκέλος. Οι άλλοι ήταν συνηθισμένοι τύποι. Δεν μπορούσε. Αν όμως ήταν απλός και δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα ένας φιλήσυχος πολίτης, τότε υπάρχει πάλι θέμα εδώ πέρα, διότι μετά άρχισαν να λένε ότι είναι παράξενος με την έννοια να υπάρχει μειωμένος καταλογισμός όταν δολοφόνησε. Άρα... Και για να φτάσει εσάς, κυρία. Ναι. Άρα. Ορίστε. Άρα, συνεχίστε. Άρα, εάν λέμε ότι ήταν ένας φιλήσυχος και απλός πολίτης, δεν θα πρέπει να του δίνεται έτσι εύκολα ο μειωμένος καταλογισμός, διότι τα δικαστήρια μετά θα έρθουν και θα πούν ότι είναι αθώος κτλ. Βρε κάτω στη δικηγόρο. Εμένα μου δεν θα κάνω τρεις παρατηρήσεις.